Ενώπιον επαρχιακού δικαστηρίου Λάρναγας παρουσιάστηκε αυτή τη φορά ο τέος Μητροπολίτης Κιτίου με την κατηγορία της άσεμνης επίθεσης εναντίον ανήλικης. Το αδίκημα φέρεται να διαπράχθηκε τον Νοέμβριο του 1981 στο γραφείο του Ιεράρχη, όπου κατά τον επίδικο χρόνο τον είχε επισκεφθεί ανήλικη για να ζητήσει την βοήθειά του με τον Κιτίου να προβαίνει σύμφωνα πάντα με την καταγγελία σε άσεμνες πράξεις. Με τον ίδιο τρόπο επέλεξε να τοποθετηθεί ο συνήγορος υπεράσπισης του 83χρονου, αφού έθεσε εκ νέου ενώπιον του επαρχιακού δικαστηρίου ζήτημα έκπτωσης των νοητικών του λειτουργιών. Το ίδιο αιτιολογικό έθεσε ο δικηγόρος και ενώπιον του μόνιμου κακουριοδικίου Λάρνακας αμοχός του, το οποίο εκδικάζει εναντίον του τέος Κιτίου υπόθεση βιασμού. Στις 28 Ιουνίου θα δοθεί γνωμάτευση επί του θέματος από ιατρό, οποίος θα εξετάσει την νοητική επάρκειά του, και στις 30 Ιουνίου το δικαστήριο θα εκδώσει την απόφασή του επί του προκειμένου. Ο τέος Μητροπολίτης είναι ελεύθερος υπό περιοριστικούς όρους.